πρόεδρο του Σκοπιανού Τμήματο τη Κοινή Επιτροπή για Ιστορικά και Εκπαιδευτικά Ζητήματα με τη Βουλγαρία, καθηγητή Ντράγκη Γεώργιεφ, δήλωσε ανοιχτά ότι δεν τον ενοχλεί το πάγωμα των εργασιών τη Επιτροπή, ενώ προωθεί το τουρκικό νεοθωμανισμό συμπεριλαμβάνοντα και την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η κατάσταση οδηγεί σε χαλάρωση τη πολιτική ατμόσφαιρα μεταξύ των δύο χωρών. Εάν σε αυτό το σημείο η Ιστορική Επιτροπή δημιουργεί πρόβλημα στο δρόμο που ακολούθησαν οι δύο κυβερνήσει για να χαλαρώσουν το πολιτικό κλίμα, θα Συμφωνούσε να παγώσει το έργο τη Επιτροπή για ένα ή δύο χρόνια. Εάν υπάρχει πραγματική επιθυμία να σημειωθεί κάποια πρόοδο μεταξύ πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία Μακεδονία και Βουλγαρία σε όλα τα επίπεδα, αυτή η απόφαση δεν θα ήταν τόσο τρομακτική, γιατί βρισκόμαστε σε ιστορική σύγκρουση με τη Βουλγαρία εδώ και 70 χρόνια, δήλωσε ο Γεώργιεφ στο Θέλμα TV. Με λίγα λόγια, οι Σκοπιανοί θέλουν ένα με δύο χρόνια να παγώσει τι εργασίε τη η Κοινή Επιτροπή για την Ιστορία, μήπω και χαλαρώσουν οι Βούλγαροι και αποδεχτούν τι ανιστόρητε φαντασίε του αλλά κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει. Το άλλο είναι να βρεθεί μια συμφωνία για είσοδο των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραβλέποντα τι ιστορικέ διαφορέ, οι οποίε θα συνεχίσουν να συζητούνται για πολλά χρόνια, κάτι που επίση δεν αποδέχονται οι Βούλγαροι. Το Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων υπενθυμίζει ότι μόλι πριν από μία εβδομάδα, κατά τη διάρκεια τη κοινή συνάντηση των δύο κυβερνήσεων, ο Βούλγαρο Πρωθυπουργό ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθούν τρει συνεδριάσει τη Επιτροπή για την ιστορία του επόμενου μήνε. Ο Γεώργιευ, Πρόσθεσε ότι εργάζονται για σχεδόν δύο χρόνια για να συμφωνήσουν σε ένα κείμενο που αναφέρεται στον Κότσε Ντέλτσεφ και που θα πρέπει να παρουσιάζει τι ιδέε γιατί και οι δύο χώρε πρέπει να γιορτάσουν αυτή την ιστορική προσωπικότητα και γιατί είναι σημαντική και για τι δύο κοινωνίε. Η Βουλγαρία φαίνεται αποφασισμένη να πραγματοποιήσει τι απειλέ τη στα Σκόπια, εμποδίζοντα την ένταξη του κράτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Ελλάδα στηρίζει του απογόνου των Κομιταντζίδων και όχι τη Σόφια. Είναι πραγματικά απίστευτο, αλλά πέρα για πέρα αληθινό, το γεγονό ότι η χώρα μα δεν στηρίζει τη βουλγαρική πλευρά στη διαμάχη τη με τα Σκόπια, ούτε και για την ιστορική αλήθεια που είναι με το μέρο των Βουλγάρων. Οι Βούλγαροι όμω δεν αποδέχονται την ψευδομακεδενοποίηση των Σκοπιανών, από τη στιγμή μάλιστα που θίγεται η ιστορία τη Βουλγαρία, απειλείται το έδαφο τη από αλυτρωτισμό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.